Με μια τεκμηριωμένη επιστολή με σωρία αναφορών στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε άλλα νομικά κείμενα, προτίθεται να απαντήσει στον δεσέγγραφο του Γενικού Γραμματέα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σύμφωνα με στενό του εργάτη, ο πρόεδρος θα καταγράψει τις βασικές αρχές λύσης του Κυπριακού, όπως αυτές κατ' επανάληψη επιβεβαιώνονται μέσα από αριθμό αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα κάνει δε ειδική αναφορά στο πρόσφατο ψήφισμα της 30ης Ιουλίου, αυτό δηλαδή στο οποίο στήριξε τον δεσέγγραφό του ο κ. Μπακιμούν. Καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας παραπέμπει στο υπαριθμό 1251 ψηφισμάτου, το οποίο καθορίζει ότι η λύση του Κυπριακού θα είναι βασισμένη σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, με μία και μόνη κυριαρχία, μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα και μία και μόνη ηθαγένεια. Όλα αυτά δηλαδή που η τουρκική πλευρά, υπό την κάλυψη και του Αλεξάνδερ Ντάουνερ, αρνείται να ενσωματώσει στο κοινό ανακοινωθέν. Σύμφωνα με πηγές από το Προεδρικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επικεντρωθεί και στον ύποπτο ρόλο του Αυστραλού διπλωμάτη, ο οποίος, όπως εδώ και μέρες αποκάλυψε ο Αντένα, την Τετάρτη θα έχει κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος θα ζητήσει εξηγήσεις τόσο για το email και την παρέμβασή του προς τον κύριο Μπαρόσο, όσο και για σωρία άλλων ανεπίτρεπτων συμπεριφορών του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τρέφει παράλληλα την προσοχή του και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Την Παρασκευή συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρέσβη. Σήμερα το πρωί έχει διαδικές συναντήσεις με τον πρέσβη της Ρωσίας και τον ύπατο αρμοστήνωμενου Βασιλείου. Ενώ αύριο θα ολοκληρώσει τις συναντήσεις του με τους πρέσβεις της Κίνας και της Γαλλίας. Συναντήσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, υπεραμύθηκε τις θέσεις του για σωστή προετοιμασία των συνομιλών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε επανέλαβε την ανάγκη για επίτευξη συμφωνίας κοινής δήλωσης, η οποία θα καθορίζει με σαφήνεια και χωρίς το όποιο ίχνος αμφισβήτησης τις βασικές αρχές λύσης του Κυπριακού. Είναι αυτονόητο, πρόσθεσε, ότι αυτό που αναμένεται από τον ΕΕ είναι να προωθούν την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ως ο χάρτης του οργανισμού προνοεί. Και όλα αυτά ενώ ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, Εγκεμέν Μπαγής, εκτιμά σε συνέντευξή του σε τουρκοκυπριακή εφημερίδα όπως είμαστε κοντά σε λύση του Κυπριακού και πως το ζητούμενο πλέον είναι η κατάθεση ενός νέου σχεδίου λύσης κατά το πρότυπο του σχεδίου Ανάν από τον νυν Γενικό Γραμματέα. Υπέρ της άμεσης επανέναρξης ενός πραγματικού διαλόγου για τον Κυπριακό τάχθηκε το πρωί και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς, θέλοντας ωστόσο ως προϋπόθεση την τήρηση μιας ξεκάθαρης και επικοδομητικής στάσης από την τουρκική πλευρά. Τάχθηκε δε υπέρ μιας πιο ενεργούς εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι και ο ίδιος κατέβαλε προσωπικά μεγάλες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.